Μία φωτογραφία στο διαδίκτυο αποκάλυψε μία ακόμη υπόθεση φρικτής κακοποίησης νεογέννητων κουταβιών στα μάλια από κυνηγό, ο οποίος συνελήφθη με συνοπτικές διαδικασίες και βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και πρόστιμα ύψους δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Η υπόθεση με τον ακροτηριασμό των κουταβιών προκάλεσε σοκ, οργή αλλά και την άμεση παρέμβαση του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου, που μέσα σε ελάχιστη ώρα κατάφερε να εντοπίσει το δράστη και να τον οδηγήσει σιδηροδέσμιο στον εισαγγελέα. Προφανώς πρέπει να έγινε σε συνθήκες χωρίς νάρκωση, χωρίς τίποτα. Είναι πολύ μικρά τα κουτάβια για να έχουν πάρει νάρκωση για αυτό το λόγο. Αυτό δημιουργεί εξαιρετικό πόνο και αγωνία στο κουτάβι, ο οποίος δεν υπήρχε κανένας λόγος να υποστεί κάτι τέτοιο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η σύζυγος του κυνηγού ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία με μια μικρόσωμη σκυλίτσα και νεογέννητα κουτάβια λίγων ημερών. Εθελόντρια επικοινώνησε με τον κυνηγό ζητώντας να παραλάβει τα κουτάβια προκειμένου να βρουν υιοθεσίες με στόχο να προστατευτούν, καθώς στο προφίλ του υπήρχε και φωτογραφικό υλικό με θυράματα και κυνηγόσκυλα. Ο ίδιος δεν εμφανίστηκε ποτέ και παρέδωσε τη σκυλίτσα και τα μωρά της μέσω συγγενών του. Η εθελόντρια που παρέλαβε την κούτα με τα νεογέννητα υπέστη σοκ όταν αντιλήφθηκε ότι τα πέντε μωρά μόλις λίγων ημερών που παραδόθηκαν ήταν ακροτηριασμένα, ενώ ένα ακόμη που δεν παραδόθηκε πέθανε σύμφωνα με τα λεγόμενα του κατηγορουμένου. Σαφώς και πρόκειται για βασανισμό ζώου, διότι καμία πράξη δεν μπορεί να γίνεται σε ζώο χωρίς να υπάρχει μια στοιχειώδης νάρκωση τουλάχιστον και φυσικά από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την εξειδίκευση και την άδεια να κάνουν κάτι τέτοιο. Εθελοντές, αφού παρήχαν τις πρώτες βοήθειες στα κουτάβια, έσπευσαν στο τμήμα της Χερσονήσου, όπου και καταγγέλθηκε το περιστατικό. Η αντίδραση των αστυνομικών μπροστά στο αποτρόπαιο περιστατικό ήταν ακαριαία και αποφασιστική, καθώς στήθηκε πολύ ωραία επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα βρισκόταν σιδηροδέσμιο στα κρατητήρια. Αλλά πέρα από το ποινικό κομμάτι, είναι και το ηθικό κομμάτι. Δεν μπορείς να βασανίζεις ένα ζώο χωρίς να έχεις. Για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει κανείς λόγος. Αυτό είναι απαράδεκτο. Μα σε ένα νεογέννητο δεν υπάρχει καμία νάρκωση. Είναι αδύνατο να κάνουν νάρκωση, με αποτέλεσμα τα ζώα να υποφέρουν πολύ. Ο κτηνίατρος που εξέτασε τα κουτάβια κάνει λόγο για βάναυση κακοποίηση των νεογέννητων, τα οποία αναρρώνουν και φιλοξενούνται από εθελοντές. Ο κυνηγός, αφού πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια, παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα και στη συνέχεια στο αυτόφορο, από το οποίο ορίστηκε ρητή δικάσιμος για τους επόμενους μήνες. Ήδη δε κινείται και η διαδικασία για την επιβολή των διοικητικών προστήμων ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ για κάθε ένα από τα πέντε κουτάβια που επέζησαν, αλλά και εκείνο που δεν άντεξε τον ακροτηριασμό.